εκλεκτοί προσκεκλημένοι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας, της εκκλησίας, της δικαστικής εξουσίας και της στρατιωτικής εξουσίας. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, η Ακαδημία σήμερα γιορτάζει την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και τιμά την αντίσταση του ελληνικού λαού κατά της φασιστικής ένοπλης επίθεσης και στη συνέχεια της ναζιστικής κατοχής. Μια αντίσταση η οποία νομίζω είναι μία από τις κορυφαίες στιγμές στην ιστορία του νεότερου ελληνισμού. Και το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της αντίστασης, το πανθομολογούμενο κύριο χαρακτηριστικό, είναι ότι ο ελληνικός λαός εκείνες τις πρώτες ημέρες ή και τους πρώτους μήνες του Ελληνοϊταλικού πολέμου επέδειξε μια εθνική ομοψυχία και ενότητα. Και νομίζω, τιμώντας την 23 Οκτωβρίου, πρέπει ακριβώς αυτό να αναλογιζόμαστε. Σε μια κοινή υπόθεση, όλοι ενώθηκαν για τον κοινό σκοπό. Το τονίζω αυτό, διότι όλοι παρηγνωρίζουμε ότι δυστυχώς και σε περίοδους ειρήνης που υπάρχουν κοινές υποθέσεις, οι Έλληνες χωριζόμαστε. Μας καταλαμβάνουν πάθη, φανατισμοί και κάτι χειρότερο, συμφέροντα είτε ατομικά είτε συλλογικά, όπως τα κομματικά. Πρέπει λοιπόν να πάρουμε αυτό το μήνυμα και το δίδαγμα της 28ης Οκτωβρίου και να σκεφτόμαστε πόσο αξίζει να προτάσουμε το εμείς και όχι το εγώ. Για τη σημερινή επέτειο, η σύγκλητος της Ακαδημίας αποφάσισε να αναθέσει τον πανηγυρικό της ημέρας στον συνάδελφο ακαδημαϊκό κύριο Αλέκο Λεβίδη, πρόεδρο της δεύτερης τάξης των γραμμάτων και των καλών τεχνών. Το θέμα του κυρίου Λεβίδη θα είναι το έχει εκεί, αλλά το έχω και εδώ. Μια απίστευτη ηρωνία γεμάτη πειθό, διαβάζοντας το έργο και τη σκέψη του Γιάννη Τσαρούχη για το αλβανικό μέτωπο, την κατοχή και τον εμφύλιο. Σας ευχαριστώ και καλώ τώρα τον κύριο Λεβίδη να πάρει το λόγο, ανερχόμενος στο Βήμα. Αξιότιμε εκπρόσωπε του Προέδρου της Κυβέρνησης, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ελληνικών δικαστικών αρχών, αξιότιμοι εκπρόσωποι των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αξιότιμες και αξιότιμοι συνάδελφοι ακαδημαϊκοί, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι. Θα προσεγγίσω τον πόλεμο του 1940 εστιάζοντας στη μικρή εικόνα, στο επίπεδο της καθημερινότητας, του προσωπικού βιώματος, της μικροϊστορίας. Ως ζωγράφος και όχι ως ιστορικός τέχνης, θα επιχειρήσω μια ανάγνωση του ζωγραφικού έργου και της σκέψης ίσως του σημαντικότερου Έλληνα ζωγράφου του 20ου αιώνα, του Γιάννη Τσαρούχη, σχετικά με τον πόλεμο, αλλά και ολόκληρη την ταραγμένη δεκαετία του 40 μέχρι περίπου τα μέσα της δεκαετίας του 50. Πώς βλέπει ο 30χρονος Τσαρούχης τον πόλεμο, πώς τον βιώνει προσωπικά και πώς τον μετουσιώνει σε τέχνη. Πώς αντιλαμβάνεται τα τεκτενόμενα και πώς τα εκφράζει με συγκεκριμένα έργα. Ποιες διαστρωματώσεις ιδεών κρύβονται μέσα στις εικόνες που παράγει από τις αρχές μέχρι τα τέλη της υποσυζήτησης δεκαετίας. Το λόγο μου θα φωτίσουν πολλές εικόνες. Έχοντας εντρυφήσει και κατ' ουσίαν μαθητεύσει κατά μόνας στο έργο του Τσαρούχη πολλά χρόνια,
Έχω καταλήξει ότι πρόκειται για ζωγράφο με ιδιαίτερη πολιτική οξύνια, σημαντική αντιστασιακή αντότητα και έμφυτο αντιμιλιταριστικό και αντιηρωικό αίσθημα που εκείνο τον καιρό των μεγάλων ενθουσιασμών και των συνθημάτων αποτελούσε σπάνιο φαινόμενο. Γι' αυτόν τον αντιήρωα λοιπόν θα μιλήσω σήμερα εδώ που τιμούμε τη συμμετοχή της χώρας μας σε ένα μεγάλο πόλεμο. Για ένα εναργή αντιήρωα που κατά τη γνώμη μου έχει ανάγκη και η εποχή που διανύουμε. Για λόγους οικονομίας χρόνου θα κινηθώ αποσπασματικά και θα αναδείξω μόνο ορισμένες διαστάσεις από το πολυσήμαντο έργο του, συνδυάζοντας πίνακες με σκέψεις που διατυπώθηκαν σε συνεντεύξεις που έδωσε ο ίδιος και που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του. Ωστόσο, πρόκειται για διαστάσεις που μέχρι σήμερα είναι λίγο γνωστές στο κοινό και που αναδεικνύουν με έναν ακόμα τρόπο την αξία του ανθρώπου και του έργου του. Ο Τσερούχης γεννιέται στον Πειραιά το 1910 και μετά τα παιδικά του χρόνια μετακομίζει οικογενειακώς στο κέντρο της Αθήνας. Από το 28 μέχρι το 33 σπουδάζει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Παράλληλα, μαθητεύει δίπλα στον Κόντογλου, τον Μπικιόνι, τον Διαμαντόπουλο, μαθαίνει να ψάχνει, να ψάλει και επίσης μαθαίνει την υφαντική τέχνη δίπλα στην Εύα Σικελιανού, ενώ συνεργάζεται με την Έλλη Παπαδημητρίου και την Αγγελική Χατζημιχάλη και εντρυφεί στην ελληνική λαϊκή τέχνη και φορεσιά. Στα μέσα της δεκαετίας του 30 συνεργάζεται στενά με τον Κάρολο Κούν. Στη συνέχεια πηγαίνει στο Παρίσι για ένα χρόνο και επιστρέφει στην Ελλάδα το 36. Το 38, σε ηλικία 28 ετών, πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση. Το 1940 επιστρατεύεται και εκπαιδεύεται στο 34ο Σύνταγμα στο Γουδί και το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς ξεκινά για το αλβανικό μέτωπο σε αγγελιοφόρο σε τάγμα μηχανικού. Μαζί του βρίσκεται και ο ηθοποιός Λικούργος Καλλιέργης. Όπως αναφέρει ο τελευταίος, το τάγμα τους διασχίζει την Αλβανία κάθετα από την Κουριτσά μέχρι τη Χιμάρα και το Τεπελένι, ανοίγοντας δρόμους και σπρώχνοντας κάρα. Μέσα στο χιόνι ζούσαμε σαν ασπάλακες, μέσα στις μικρές σκηνές. 5 μήνες δεν βγάλαμε από πάνω μας τις χλένες, παπούτσια και ρούχα. Κοιμόμαστε με τα ρούχα, βρεγμένοι πάνω στα χιόνια. Πολλοί έπαθαν κρυοπαγήματα, άλλοι αρρώστεναν. Οι περισσότεροι όμως, ανάμεσά τους, εγώ και ο Τσαρούχης, δεν έπαθαν τίποτα. Αφάνταστη αντοχή και προσαρμογή του οργανισμού. Στη διάρκεια της παραμονής του στο αλβανικό μέτωπο, όταν δεν έχει στρατιωτικές υποχρεώσεις, ο Τσαρούχης ζωγραφίζει επανειλημμένα το λοχαγό του, ονόματι Γεωργόπουλο, ο οποίος ήταν βιβλιόφιλος και συλλέκτης έργων ζωγραφικής και είχε προμηθεύσει τον Τσαρούχη με χρώματα. Επίσης, ζωγράφιζε συμπολεμιστές του, καθώς και μια αλβανική οικογένεια. Ο Τσαρούχης σημειώνει ότι σε αυτά τα έργα διακρίνεται συχνά και το εσωτερικό των αλβανικών σπιτιών, που ήταν ιδιαίτερα όμορφο. Κοντά στο Τεπελένι, στην τοποθεσία Κούτσι, βρίσκει τον Τζαρούχη και το τέλος του πολέμου τον Απρίλιο του 1941. Αξίζει να σταθούμε σε ένα επεισόδιο που συνέβη στο Κούτσι και στο οποίο αναφέρεται ο ίδιος ο Τσαρούχης. Η περιγραφή που ακολουθεί έγινε από τον ίδιο κατά πάσα πιθανότητα στη δεκαετία του 80. Τις τελευταίες μέρες του πολέμου της Αλβανίας, στο χωριό Κούτσι, ακούσαμε το εξής νέο. Η Παναγία παρουσιάστηκε σε έναν ανθυπασπιστή και αυτός την εξέλαβε για Αλβανίδα, προφανώς κατάσκοπο, και πήγε να την πυροβολήσει με το ρεβόλβερ του. Αυτή σήκωσε την παλάμη της να τον σταματήσει και του είπε «Μη με χτυπάς, ένα έχω να σου πω, τη λαμπρή θα είσαστε στα σπίτια σας». Αμέσως δόθηκε διαταγή να χτιστεί εκκλησία στο μέρος όπου παρουσιάστηκε η Παναγία ή μάλλον να επασκευαστεί ένας μισογκρεμισμένος μήλος. Ο διοικητής μου πρότεινε να κάνω τοιχογραφίες, αλλά ήταν πολύ δύσκολο. Εκτός αυτού, το μέρος αυτό ευάλετο πολύ από τους Ιταλούς και φοβόμουν. Δέχτηκα όμως να κάνω 4 εικόνες για το τέμπλο, αν βρουν 4 σανίδες. Ύστερα από πολλές έρευνες βρέθηκε ένα καπάκι από κυβότιο Ρέγκας
το οποίο βρωμούσε αρκετά. Δεν βρήκαν άλλα τρία. Εκεί πάνω ζωγράφισα την Παναγία της Νίκης, έχοντας ως πρότυπο μία κακοζωγραφισμένη Παναγία που κυκλοφορούσε σε δελτάρια. Η εικόνα μου περίστανε την Παναγία με τον Χριστό και στο κάτω μέρος τα θαύματά της. Αριστερά, τον ανθυπασπιστή που πάει να πυροβολήσει την Παναγία και δεξιά τους στρατιώτες που πάνε να χτίσουν το μήλο για να τον κάνουν εκκλησία. Όταν τελείωσε, την εθαύμασαν όλοι οι στρατιώτες. Ο διοικητής ζήτησε να δει την εικόνα. Ήδη το ταπεινό μου έργο, που δεν είχε στεγνώσει ακόμα, είχε αποκτήσει τη φήμη θαυματουργής εικόνας. Και οι στρατιώτες, σε έξαλλη θρησκευτική έκσταση, απαιτούσαν να μείνει ένα βράδυ τουλάχιστον στην κατασκήνωσή τους. Εκείνη την ώρα βάρεσε συναγερμός. Εγώ έπεσα μπρούμητα, σύμφωνα με τις διαταγές που είχαμε. Κανένας στρατιώτης δεν έκανε το ίδιο. «Βρε συνάδελφε», μου είπε ένας, «βαστάς την Παρθένα και φοβάσαι». «Όχι, φίλε», του απάντησα, «αλλά είμαι και στρατιώτης και ακούω τις διαταγές των ανωτέρων». Τελικά, ένας μοτοσυκλετιστής ανέλαβε να μεταφέρει τον Τσαρούχη στη σκηνή του διοικητού και ο Τσαρούχης συνεχίζει. «Όταν με είδε με γένεια και κακοτυλιγμένες γκέτες, μου είπε, Έλληνας στρατιώτης είσαι εσύ ή Βούλγαρος εχμάλωτος? Για να τον θαμπώσω, του είπα κάτι από τους ψαλμούς του Δαβίδ. Ευλογητός η Κύριο διδάσκοντας χείρας μου εις πόλεμο, τους δακτύλους μου εις παράταξη. Βλέπω είσαι και θεοσεβούμενος», μου απάντησε. Φώναξε τον κουρέα να με ξουρίσει και ένας στρατιώτης με βοήθησε να τυλίξω καλά τις γκέτες μου. Αισθανόμουν σαν ηθοποιός του κινηματογράφου που τον ετοιμάζουν για γύρισμα. Και ο διοικητής είπε σε έναν ανθυπολογαγό να μου βγάλει μια φωτογραφία με την εικόνα μαζί. «Τώρα είσαι αξιοπρεπής Έλληνας στρατιώτης». Το εκκλησάκι κατά πάσα πιθανότητα καταστράφηκε μετά το 67, θύμα της αντιθρησκευτικής πολιτικής που εφάρμοσε το καθεστώς του Ενβέρ Χότζα, η δε τύχη της εικόνας αγνοείται. Την επομένη, μετά τα αφηγηθέντα συμβάντα, ο Τσαρούχης και οι σύντροφοί του πληροφορούνται τη συνθηκολόγηση του ελληνικού στρατού. Αρχίζει η περιπέτεια της οπισθοχώρησης. Κάποια διαφωτιστικά επεισόδια, χαρακτηριστικά της τάσης του Τσαρούχη, αφηγείται αυτή τη φορά ο Λυκούργος Καλέργης. «Στο Κούτσι μας βρήκε και το τέλος του πολέμου με την κάθοδο των Γερμανών τον Απρίλιο του 1941. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη την οπισθοχώρηση. Το μέτωπο είχε σπάσει και όλοι οπισθοχωρούσαν άτακτα με τα πόδια, με φορτηγά, με οποιοδήποτε μέσο μπορούσαν. Θυμάμαι μόνο ένα διάλογο με τον Τσαρούχη από αυτή την ατέλειωτη πορεία. Περπατώντας, συζητώντας, καταλάβανα πως είμαστε εντελώς αντίθετοι στις απόψεις μας. «Μα είναι δυνατόν, Γιάννη», του έλεγα εγώ, «είναι δυνατόν να μην πιστεύεις ότι ο κόσμος θα αλλάξει μετά από αυτόν τον ολέθριο πόλεμο, μετά από αυτόν τον χαλασμό και την κοσμογονία? Δεν πιστεύεις ότι η ζωή θα γίνει καλύτερη, ότι οι σύμμαχοι θα συνεργαστούν για να απαλλάξουν την ανθρωπότητα από την αθλειότητα, τη δυστυχία, την κοινωνική ανισότητα και τα δεινά των πολέμων?» «Μα για ποιους συμμάχους μου μιλάς, Λυκούργο? Ποιοι είναι αυτοί οι καλοθελητές και ομόφρονοι σύμμαχοι που θα απαλλάξουν την ανθρωπότητα από τα δεινά, για τα οποία και αυτοί οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι? Μα είναι η συμμαχή μας, Γιάννη μου», του λέω εγώ, «η συμμαχία μας ενάντια στο φασισμό. Ποιοι είναι αυτοί οι σύμμαχοι, ονόμασέ τους?» «Μα ο Τσόρτσιλ, ο Ρούσβελτ και ο Στάλιν», το απαντώ. «Αχ, Καλέργη, πόσο είσαι αφελής», μου λέει. «Μου μιλάς για τον Τσόρτσιλ. Μα αγαπητέ μου, αν ο Τσόρτσιλ ήταν τώρα εδώ κοντά μας και τούτος ο πόλεμος είχε τελειώσει, ξέρεις τι θα σου έλεγε?» «Τι θα μου έλεγε?» «Θα σου έλεγε, Καλέργη, δώσε μου πάλι την καραβάνα σου να φάω για να μην λερώσω τη δικιά μου. Και ούτε καν θα σε παρακαλούσε. Και θα σου άνοιγε στα γρήγορα ένα καινούριο μέτωπο και εσύ θα ήσουν πάλι στην πρώτη γραμμή να πολεμάς. Ενώ ο Τσόρτσιλ θα κάπνιζε μακάρια το πούρο του σε κάποιο παλάτι στο Λονδίνο. Κάτι ανάλογο θα μπορούσαν να σου ζητήσουν και οι άλλοι σύμμαχοι. Και ο Ρούσβελτ και ο Στάλιν. Όλοι αυτοί κατά κανόνα την καραβάνα τους ποτέ δεν τη λερώνουν».
Και συνεχίζει ο Καλέρης την αφήγησή του. Σε όλη τη διαδρομή, τα γερμανικά στούκας δεν έπαψαν να μας φυροκοπούν, σπέρνοντας τον δρόμο και το θάνατο. Ξέπνοοι, τραβήξαμε μέσα από μια χαράδρα. Ανακαλύψαμε μια μεγάλη σπηλιά στην πλευρά του βουνού. Σκαρφαλώσαμε εκεί και κρυφτήκαμε καμιά εκατοστή φαντάρικη υπαξιωματική. Ανάμεσά τους εγώ και ο Τσαρούχης. Ήταν μέρες του Πάσχα, Απρίλης 1941. Ύστερα από καμιά εβδομάδα, ένα πρωινό ανοιξιάτικο, ακούσαμε ξάφνου από μακριά, κάτω από στον κάμπο, μια βροντερή φωνή ανθρώπου σε έξαλλη κατάσταση. Κράβγαζε «Ειρήνη! Ειρήνη! Αδέλφοι, έγινε ειρήνη! Τέλειωσε ο πόλεμος!» Έξαλλοι από χαρά και αγαλίαση, ορμήσαμε στον κατήφορο σαν ένα σώμα από το βουνό και κατρακυλώντας φτάσαμε όλοι μαζί σε ένα κλεισάκι στους πρόποδες του βουνού. Κάποιος άνοιξε την πόρτα και όλοι μαζί, σπρώχνοντας, χωθήκαμε μέσα. Και ξαφνικά ο Τσαρούχης άρχισε να ψέλνει με μια φωνή εκβαθέων το «Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια». Τότε όλοι μαζί αρχίσαμε να ψέλνουμε με έξαρση το δοξαστικό τροπάριο, παρασυρμένοι από την καλικέλαδη φωνή του Τσαρούχη. Ήταν σαν μυσταγωγία, σαν αποκάθαρση, σαν ανάσταση. Και πραγματικά, ο Τσαρούχης στη συνέχεια έψαλε το «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών» και όλοι μαζί τον ακολούθησαν με την ίδια έξαρση. Ο Τσαρούχης, λοιπόν, μπορεί καλοπροαίρετα να ειρωνεύεται την εικόνα που ιστόρισε πάνω στο καπάκι από τις Ρέγγες και που εν ρηπή οφθαλμού θεωρήθηκε θαυματουργή, και αντίστοιχα να κρίνει με χιούμορ και αυτοσαρκασμό την αγελαία ευπιστία των συμπολεμιστών του και τη δική του φοβική αντίδραση στο συναγερμό. Ενάργεια λοιπόν και κριτική απόσταση, που όμως την κρίσιμη συγκυρία δεν τον εμποδίζει να ιερουργήσει, αποκαλύπτοντας τη βαθιά του θρησκευτικότητα. Έτσι, με την ίδια ενάργεια, πέρα από τον ενθουσιασμό και την απελπισία, δεν τρέφει αυταπάτες. Έχει συνειδητοποιήσει ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι σύμμαχοι μόνο στο βαθμό που εξυπηρετούν τα δικά τους συμφέροντα. Μένω στρατευμένος 6 μήνες και απολύομαι. Γυρίζω στην Αθήνα πεζός και παρασημοφορημένος, δηλώνει ο Τσαρούχης. Στην Αθήνα όμως η ζωή είναι δύσκολη. Στο οικογενειακό σπίτι, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, δεν τον βλέπουν να ζωγραφίζει, δεν τον θέλουν να ζωγραφίζει μέσα στα πόδια τους, όπως έλεγαν. Αλλάζει πολλούς χώρους και πολλά επαγγέλματα. Το μόνο τελικά επάγγελμα που μπορούσε να ασκήσει ήταν αυτό του σκηνογράφου. Αρχίζει μια μόνιμη συνεργασία με το θέατρο Κατερίνας. Όμως κουράζεται και ψάχνει για άλλα επαγγέλματα. Ανοίγει μια ελεύθερη σχολή ζωγραφικής με μαθητές, μαθήτριες, γνωστούς και γνωστές ζωγράφους της γενιάς του και νεότερους, αλλά αναγκάζεται να την κλείσει γιατί οι περισσότεροι φοιτητές δεν μπορούν να πληρώσουν. Εργάζεται σαν διακοσμητής και συντηρητής εικόνων. Παρόλες τις τεράστιες δυσκολίες, οι βιοπάλοι δεν του στερεί την επαφή με την τέχνη. Ζωγραφίζει εκ του φυσικού με μοντέλα, συνεχίζοντας, όπως λέει ο ίδιος, τα πειράματα που είχε αρχίσει το 1939-40, δηλαδή μια ζωγραφική, φυσιογραφική, μια ζωγραφική ρεαλιστική που στηρίζεται στο σχέδιο με σκιοφωτισμό και στην τονικότητα των χρωμάτων. Η νέα τεχνοτροπία που διαμορφώνεται στην κατοχή διαφέρει κάθετα από τη λεγόμενη ματισική περίοδο του ζωγράφου που άνθησε από το 1936, επιστροφή από το Παρίσι, μέχρι την επιστράτευσή του. Τα έργα του δεν πουλιούνται. Δεν λείπουν όμως και κάποιες απρόσμενες ευκαιρίες. Ας ακούσουμε πάλι τον Τσαρούχη. Μεταξύ 1942 και 1943 μου παρήγγειλαν μια σειρά ελληνικών φορεσιών. Αυτά τα έργα με κοστούμια ελληνικά εξετέθησαν σε ένα μπακάλικο πολυτελείας στο Κολωνάκι.
Οι διάφοροι μαυραγωρίτες που προμήθευαν τον μπακάλικο με τρόφιμα θέλησαν να παραγγείλουν και για τους ίδιους ανάλογα έργα. Ο καθένας με το κοστούμι της ιδιαίτερας πατρίδας του. Πριν τα παραλάβουν οι αγοραστές των, εξετίθεντο για μερικές μέρες τον μπακάλικο ως διαφήμιση για άλλες ανάλογες παραγγελίες. Είχα φυσικά παραγγελίες και από φιλότεχνους, ανεξάρτητα καταγωγής, ως έργα τέχνης. Στα χρόνια της κατοχής, ο Τσαρούχης δεν απομανώνεται στην ασφάλεια του εργαστηρίου του. Συμμετέχει στην αντίσταση στο πλαίσιο της Εθνικής Αλληλεγγύης, οργάνωσης του ΕΑΜ με κοινωνικό χαρακτήρα. Μεταξύ του 40 και του 42, παίρνει μέρος σε αυτοσχέδιες παραστάσεις επιθεωρησιακού χαρακτήρα που οργανώνονται σε σπίτια κρυφά από τις κατοχικές αρχές και την ελληνική ασφάλεια. Παίζει και τραγουδάει άριες και όπερες δικής του επιλογής, έχοντας κατασκευάσει κοστούμια και σκηνικά από ευτελή υλικά. Οι πράξεις βέβαια διατίθενται για τους σκοπούς της αντίστασης. Την ίδια εποχή που ζωγραφίζει με γνώση τις ελληνικές φορεσιές για τους μαυραγωρίτες και τους φιλότεχνους, αυτοσχεδιάζει με απίστευτη ελευθερία και ευρηματικότητα για τα κουστούμια των παραστάσεων. Ακούστε για παράδειγμα από τον ίδιο την περιγραφή για το κοστούμι της Βιολέτας, κεντρικής ηρωίδας της Τραβιάτας. «Η Τραβιάτα ήταν με τη φουστανέλα του παππού μου κάτω-κάτω να σούρνεται και μια φανέλα αθλητική για ντεκολτέ και χάρτινα λουλούδια από λαμπάδα και γάντια άσπρα μακριά. Στη μέση ήταν τραπαρισμένο ένα σεντόνι ρηγωτό άσπρο από αυτά τα υφαντά. Τα λουλούδια ήταν από λαμπάδες. Γάμου ή κηδείας?» ρωτάει ο Διονύσης Φωτόπουλος. Και απαντάει ο Τσαρούχης: «Όχι κηδείας, της λαμπρής ή τα έφτιαχνα μόνος μου». Όπως η ηρωνία και πόση πειθό χρειάζεται για να χτίσει κανείς ένα υπέροχο κουστούμι μιας παρισινής κομψευόμενης του 19ου αιώνα πάνω στην παλιά φουστανέλα του παππού του. Επίσης, εκείνο τον καιρό και αργότερα, ο Τσαρούχης τριγυρίζει στην πόλη και σχεδιάζει μικρομάγαζα, καφενεία, νεοκλασικά. Μετά τα Δεκεμβριανά περιδιαβάζει στα χαλάσματα. Γωνία 3 Σεπτεμβρίου και Δεριγνή σχεδιάζει την ερυπωμένη ειδική ασφάλεια μετά από μάχες δυνάμεων του Ελλάς και χωροφυλακής. Σημειώνει: «Οι κομμουνιστές περηφανεύονται γι' αυτό και οι δεξιοί το κατηγορούν. Θλίβεται βαθιά για την πόλη που πληγώνεται. Μετά το κίνημα, διαβαίνοντας την οδό Διδότου, θα πει: βλέποντας τα ερείπια, για μια στιγμή σκέφτηκα ότι η φασαρία όλη έγινε για να καταστραφούν τα αιτώματα. Μετά από αυτό το κίνημα η Ελλάς έπαψε να είναι Ευρώπη, αρχιτεκτονικός τουλάχιστον. Τους Εγγλέζους ενδιέφερε η αποαστικοποίηση των Ελλήνων, οι οποίοι έπρεπε να γίνουν μάζα, πεινασμένοι και ξυπόλοιτοι. Έτσι σαν μάζα θα διευθυνόταν καλύτερα από τους ισχυρούς». Είναι γνωστό ότι είμαστε η μόνη χώρα που γιορτάζει την αρχή του πολέμου και όχι το τέλος, την απελευθέρωση, που στην Ελλάδα δεν βιώθηκε σαν κάθαρση, αλλά σαν είδος, σαν εισόδιο σε ένα νέο πόλεμο, τον εμφύλιο. Την 5η όμως, 12η Οκτωβρίου του 1944, τα σύννεφα δεν είχαν ακόμα σκιάσει τον ηλιόλου στο αθηναϊκό ουρανό και οι καμπάνες των εκκλησιών καλούσαν τους Αθηναίους να ξεχυθούν στους δρόμους να πανηγυρίσουν το τέλος της γερμανικής κατοχής. Το πώς ανταποκρίθηκε ο Γιάννης Τσαρούχης στους ξέφρενους πανηγυρισμούς εκείνης της ημέρας μας το περιγράφει ο Μάνος Χατζηδάκης, τότε 19 ετών και μέλος της ΕΠΟΝ, φίλος του Τσαρούχη, αν και κατά 15 χρόνια νεότερος. «Γιορτάζαμε την απελευθέρωση και μαζί το τέλος του πολέμου. Όλοι μας, χυμένοι στους δρόμους με σημαίες και κονκάρδες στο πέτο, φανερώναμε τις ομάδες με στις οποίες άλλος λίγο, άλλος πολύ αντισταθήκαμε στους Γερμανούς. Ο κόσμος από όλες τις συνοικίες κατέβαινε στο κέντρο, στον άγνωστο στρατιώτη στην πλατεία Συντάγματος.
απέναντι από τη Μεγάλη Βρετανία ήταν του Γιαννάκη. Από εκεί είχαμε συμφωνήσει να ξεκινήσουμε φίλοι τότε, ο καθένας με τη σημαία του, δίχως πια προφυλάξεις. Οι σημαίες οι περισσότερες ήταν ρωσικές, μετά αμερικάνικες και τρίτες στη σειρά οι αγγλικές. Μέσα στην οχλοβοή και στον αλαλαγμό βλέπουμε ξαφνικά τον Τζαρούχη να ανεβαίνει μόνος στην Πανεπιστημίου και να έρχεται προς τα εμάς κρατώντας μια κινέζικη σημαία. Ο μόνος που κρατούσε τη σημαία του τέταρτου συμμάχου της τότε εθνικιστικής Κίνας. Τη σημαία την είχε κατασκευάσει μόνος του και ερχόταν λαμπρός και τολμηρός περιφρονώντας την απερίσκεπτη και θορυβόδη πλειοψηφία. Γελούσανε πολλοί και εμείς μαζί, μα εκείνος περπατούσε ατάραχος με τη σημαία της Κίνας να κυματίζει ολομόναχη μέσα στη θάλασσα των άλλων σημαίων. Εγώ δεν ξέρω γιατί, ύστερα από αυτό έκρυψα τη δικιά μου. Ο Τσαρούχης είχε αντιδράσει για άλλη μια φορά με γνησιότητα και με θάρρος. Ανεγνώρισε τον μη παίζοντα τότε ρόλο στην Ευρώπη σύμμαχο, τον Κινέζο, και τον ετοίμησε. Όχι όμως χωρίς κάποια ειρωνία. Προς τα πού όμως, εδώ τελειώνει η αφήγηση του νεαρού τότε Μάνου. Ο Χατζηδάκης δεν φαίνεται να συνέλαβε τη σημασία της τσαρουχικής χειρονομίας. Ο Τσαρούχης διέβλεπε μέσα σε αυτό το κατά Χατζηδάκη απερίσκεπτο και θορυβόδες πλήθος τις ανταγωνιστικές φατρίες που συνοθούνταν φανατισμένες πίσω από τα συμμαχικά λαβαρά τους. Ηρωνία υπήρχε, αλλά όχι όπως την ερμηνεύει ο Χατζηδάκης. Πρόκειται μάλλον για τραγική ηρωνία του ανθρώπου που υποψιάζεται, που εν τέλει γνωρίζει ότι αυτοί οι αντίπαλοι στρατευμένοι ενθουσιασμοί δεν αποτελούν αθώο καθαρτήριο ξέσπασμα, αλλά ενδεχομένως προϊονίζονται ένα νέο μακελιό. Η κινέζικη σημαία δεν είναι μόνο η σημαία ενός παραγνωρισμένου συμμάχου, αλλά του μόνο τότε τουλάχιστον συμμάχου που δεν είχε κανένα συμφέρον και πρόθεση να εμπλακεί στα εσωτερικά της Ελλάδας. Η ουσία της τσαρουχικής τάσης καταγράφεται ακέραια και ολοκληρωμένα σε μια μικρή ακουαρέλα ζωγραφισμένη 3 χρόνια αργότερα, το 1947. Απεικονίζεται η σταύρωση ενός κληρικού σε μια σύνθεση που αποτελεί ανάπλαση της χριστιανικής σταύρωσης. Στη θέση του Χριστού ένας ιερωμένος και αριστερά στη θέση της Παναγίας μια λιπόθυμη, μαυροφορεμένη γυναίκα που την υποβαστάζει ένας άνδρας της ΕΣΑ με πένθυμο περιβραχιόνιο. Οι γκέτες που φοράει είναι χαρακτηριστικές του συγκεκριμένου σώματος. Δεξιά ένας οπλοφρόρος φρουρός που προφανώς ανήκει στο Δημοκρατικό Στρατό. Βλέπε τα φυσικλίκια και το δίκοχο του Δου Σίγμα αντί για τον Μπερέ του Εθνικού Στρατού. Τρεις άγγελοι παραστέκονται και δύο επιφαινόμενες γυναικείες μορφές ως αν πενθούσες νίκες στεφανώνουν τους αντίπαλους πολεμιστές και τους απευθύνουν ζήτο. Οι σημαίες των συμμαχικών δυνάμεων είναι στερεωμένες στην κορυφή του Σταυρού με τη σειρά. Ελληνική, ρωσική, αγγλική, αμερικανική και βέβαια κινέζικη. Ενώ κάτω βρίσκονται πεταμένες οι σημαίες του γερμανικού και του ιταλικού φασισμού. Η ακουαρέλα πλαισιώνεται με σχόλια του Τσαρούχη γραμμένα με μολύβι στα περιθώρια. Πάνω δεξιά γράφει «Έλληνες εις τας προσφυλίστων και συνήθεις απασχολήσεις, 1947». Κάτω αριστερά σημειώνει «Μερικές σκηνές από την τελειωτική νίκη των συμμάχων για την πτώση του ναζισμού». Κάτω δεξιά γράφει «Κάτω ειδέε». Το θέαμα είναι πραγματικά μεγαλοπρεπές, αλλά μπορούσαμε να το απολαύσουμε ολόιδιο, αν όχι λαμπρότερο και χωρίς το όχι. Είναι προφανές ότι τα σχόλια αυτά αποτελούν ένα πολιτικό μανιφέστο πολύ οργισμένο, πολύ πικρό, που προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το διάτριτο παραπέτασμα της ειρωνίας.
Οι προσφυλείς απασχολήσεις των Ελλήνων είναι οι εσωτερικές έρηδες, οι εμφύλοι, η αλληλοσφαγή. Η τελειωτική νίκη των συμμάχων συνίσταται στην εξασφάλιση των ζωνών επιρροής του δυτικού και ανατολικού μπλοκ που επιτυγχάνεται μέσα από την σταύρωση της Ελλάδος. Με το μεγαλοπρεπές θέαμα που θα μπορούσαμε να απολαύσουμε λαμπρότερο και χωρίς το όχι, ο Τσαρούχης μάλλον εννοεί ότι το θλιβερό θέαμα της αλληλοσφαγής ακυρώνει τον αλληλέγγυο ενθουσιασμό της εποπίας του 40, το όχι, και καθιστά μάταιες τις θυσίες του πολέμου και της κατοχής. Και τέλος, κάτω οι ιδέες, δηλαδή κάτω οι ιδεολογίες που διαιρούν και φανατίζουν τους ανθρώπους, οδηγώντας τους στη βία και εν τέλει στην αλληλοσφαγή. Όλα αυτά εκφράζονται με μια εικαστική πολυσημεία μέσα από τον γνωστό τσαρουχικό θίασο. Οι νέοι εργάτες, γυμνοί με φτερά, είναι συγχρόνως άγγελοι, ψυχές των νεκρών, έρωτες. Οι μαυροφορεμένες νίκες μοιάζουν πιο πολύ με πενθούσες αραβωνιαστικές που προοικονομούν τον επικείμενο θάνατο των μνηστήρων τους. Η λιπόθυμη χείρα, η χαροκαμένη μάνα, στα χέρια του Εσατζή μια αντίστροφη πιετά. Η τεχνοτροπία αυτής της ακουαρέλας βρίσκεται στον αντίποδα του ρεαλισμού που καλλιεργεί, όπως είδαμε συνειδητά, ο ζωγράφος στα χρόνια της κατοχής. Το γραμμικό σχέδιο, η δυσδιάστατη ζωγραφική, τα τέσσερα χρώματα της αρχαιοελληνικής παλέτας, λευκό, μαύρο, κεραμιδί και όχρα, απικούν τη ζωγραφική των λευκών λυκύθων. Ωστόσο, μια ηθελημένη αφέλεια, συνδυασμένη με μια σουρεαλιστική πνοή, μας φέρνει κοντά στις ρεκλάμες του Καραγκιόζη που τόσο ενέπνευσαν τον Τσαρούχη. Ανάλογες ακουαρέλες ίδιας τεχνοτροπίας και στις ίδιες περίπου διαστάσεις υπάρχουν αρκετές. Ο ίδιος αργότερα θα γράψει. Όλα αυτά τα έργα έχουν γίνει την εποχή του εμφυλίου πολέμου, που οι δρόμοι ήταν γεμάτοι στρατιώτες και έβλεπα συνεχώς κηδείες και μνημόσυνα. Έχουν γίνει με ένα πνεύμα ερωτικό. Ήθελα να κάνω μια σειρά έργων με τίτλο «Η φρίκη του πολέμου». Ασχέτως με το θέμα, ήταν μια δοκιμή να κάνω ζωγραφική σε άσπρο εξωτερικό τοίχο που φωτιζόταν από τον ήλιο. Η αναφορά στον άσπρο τοίχο φανερώνει την πρόθεση του ζωγράφου να προκύψει από αυτά τα έργα μια μνημιακή σύνθεση με τη μορφή της τοιχογραφίας. Ο Τσαρούχης τυπλοφορεί, για παράδειγμα, προσχέδιον διακοσμήσεως κέντρου διασκεδάσεως, μια ιδιαίτερα αιματοβαμμένη εικόνα. Η πολιτικά βαρισίμαντη ηρωνία του τίτλου στυλιτεύει το γεγονός ότι η Αθήνα είχε αρχίσει να διασκεδάζει σε κοσμικές ταβέρνες με τον νεοεμφανιστέν αρχοντορεμπέτικο, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα μενόταν ο εμφύλιος πόλεμος, όπως μας πληροφορεί. Όμως πρόκειται και για μελέτη τοιχογραφίας. Αυτή τη λεπτομέρεια του παραπάνω πίνακα, σας την εστιάζω σε αυτήν για να δείτε πόσο ένα απλό και άτεχνο, θα έλεγε κανείς, σχέδιο μπορεί να μεταφέρει πιστικά τη φρίκη της πραγματικότητας. Επέλεξα τη φωτογραφία από την Παλμύρα, όχι γιατί μου έλειψαν οι αντίστοιχες από τον ελληνικό εμφύλιο, αλλά για να δείξω πόσο δίπλα μας καραδοκεί η βαρβαρότητα. Άλλωστε αυτό θα ένιωθε και ο Τσαρούχης όταν έκανε αυτή τη ζωγραφιά. Σε μια λιγότερο αιματηρή εκδοχή του ίδιου θέματος, ο Τσαρούχης σημειώνει «μακέτα τοιχογραφίας για το Ήπεθρο». Την ίδια περίοδο κάνει κάποιες μελέτες για το έργο «Θυσία της Ιφηγένειας», έχοντας σαν μακρινό πρότυπο μια πομπιανή τοιχογραφία που σίγουρα είχε δει το 36 όταν γυρνώντας από το πρώτο του ταξίδι στο Παρίσι
είχε επισκεφθεί την Νάπολη και την Πομπία. Πρόκειται για ρωμαϊκό αντίγραφο ή διασκευή του διάσημου στην αρχαιότητα ομώνυμου έργου του Τιμάνθη του Κίθνιου, ζωγράφου του 4ου π.Χ. αιώνα. Επεμβαίνει στο ρωμαϊκό αντίγραφο, επικαιροποιώντας το με το μοναδικό του τρόπο. Διατηρεί τη στάση της Ιφηγένειας, με το δεξί χέρι απλωμένο σε ηκεσία, όμως η θεϊκή παρέμβαση της Άρτεμις δεν ιστορείται όπως το ρωμαϊκό αντίγραφο, αλλά το χέρι της θεάς φανερώνεται μέσα από μια νεφέλη κατά το βυζαντινό τρόπο. Ο κάλχας που κρατάει το μαχαίρι της τελετουργικής φαγής γίνεται αρχιμανδρίτης με λευκό φελόνιο που φορούν συνήθως τις κηδείες και με μαύρο επανοκαλύμαυχο ή κατά τσαρούχη επικαλύμαυχο που ανεμίζει πένθυμο και απειλητικό. Ο πατέρας, ο Αγαμέμνων, που κρύβει τη συντριβή του κάτω από το ημάτιό του, αντικαθίσταται εδώ από τη μητέρα Κλυτεμνίστρα, η οποία αντίστοιχα απεικονίζεται ανέκφραστη επειδή έχει χάσει τις αισθήσεις της και υποβαστάζεται από έναν ναύτη στο γνωστό μοτίβο της αντίστροφης πιετά. Η εικόνα της συνειρμικά και όχι μόνο θυμίζει την νεαρή τότε και δραστήρια βασίλισσα Φρυδερίκη. Ο ξανθός Αχιλλέας φοράει μια κοντή χακή στολή εκστρατείας που θυμίζει περισσότερο αγγλική στολή παρά καθότι ο ελληνικός στρατός ξηράς δεν υιοθέτησε ποτέ τα σόρτς, ενώ οι ναύτες φορούν κοντά παντελόνια όπως και σήμερα. Το άγημα των ναυτών αποδίδεται με βυζαντινό τρόπο. Βυζαντινό λαϊκό αλλά κυρίως αρχαιοελληνικό στοιχείο αποτελούν και οι επιγραφές με τα ονόματα των εικονιζομένων προσώπων. Ο Ζακ Λα Καριέρ αφηγείται. Σε μια από τις πρώτες μας συναντήσεις, ο τσαρούχης μου πρόσφερε ένα αντίτυπο μιας σπουδής με τίτλο «Μνημόσυνο». Στο έργο αυτό αναγνώρισα αμέσως ένα προσχέδιο του πίνακα που θα ζωγραφίσει αργότερα και θα τον ονομάσει «Θυσία της Ιφηγένειας». Ο τσαρούχης δεν μου το διέψευσε. Αυτή η ταπεινή σπουδή συνοψίζει όλες τις καινοτομίες του τσαρούχη, ο οποίος κατόρθωσε να αναδείξει τη σημερινή Ελλάδα σε αναφυσβήτητο κληρονόμο και ζωντανό συνεχιστή της αρχαίας Ελλάδας. Η τέχνη του δεν ανασυγκροτεί, αλλά αναπλάθει τους αρχαίους μύθους στο οικείο και βέβυλο πλαίσιο του παρόντος. Έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια μέχρι να θελήσει το 1955 ο τσαρούχης να ολοκληρώσει το όραμά του για τη δημιουργία μιας μνημιακής στιχογραφίας βασισμένης στα προσχέδια του 47. Κύριος λόγος, υποθέτω, η λογοκρισία και η αυτολογοκρισία που επέβαλε το πολιτικό κλίμα της εποχής. Βέβαια, το συγκεκριμένο έργο του Τσαρούχη τελικά δεν έγινε ποτέ μια πραγματική τοιχογραφία. Για κάτι τέτοιο θα έπρεπε να υπάρχει μια παραγγελία για έναν δημόσιο ή ιδιωτικό τοίχο. Όμως δεν υπήρξε. Ούτε υπήρχε τότε πιθανότητα να υπάρξει. Ο ζωγράφος θέλησε μόνος του να στήσει το είδωλο της τοιχογραφίας, ένα μνημιακό στις διαστάσεις του έργου, 2.30 επί 2.11 μέτρα, ζωγραφισμένο με τεχνική που προσυδειάζει σε αυτή του φρέσκο και δίνει την αίσθηση του άσπρου ασβεστομένου τοίχου. Στόχος του από το 1947 θα πρέπει να ήταν μέσα από την αλληγορία του μύθου της θυσίας της Ιφηγένειας να μπορέσει να εκφράσει τη φρίκη του για τον εφιάλτη του εμφυλίου έτσι όπως τον βίωνε στα μετόπισθεν και τη βαθιά του πεποίθηση ότι όλο αυτό το σφαγείο ήταν ανώφελο, να στήσει τελικά ένα μνημείο, το δικό του μνημείο για τη σφαγή των αθώων. Αν η θυσία της Ιφηγένειας είναι το απόσταγμα και το απάβγασμα των μικρών λαϊκότροπων έργων που ζωγράφιζε ο Τσαρούχης στον εμφύλιο, η ξεχασμένη φρουρά είναι η κορύφωση της ρεαλιστικής τεχνοτροπίας που, όπως είδαμε, είχε αρχίσει ο ζωγράφος να μελετάει στη διάρκεια της κατοχής.
Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη σύνθεση μνημιακών διαστάσεων 2.11 επί 2.84, μοναδική ανάμεσα στα νατουραλιστικά του έργα και έργο μεταβατικό που θα επηρεάσει τις επόμενες δεκαετίες. Έχω γράψει αναλυτικά αλλού, επιχειρηματολογώντας ότι ο πίνακας αυτός αναπαριστά μια νέκεια. Ο ίδιος ο ζωγράφος έχει δηλώσει ότι εμπνεύστηκε αυτό τον πίνακα διαβάζοντας την ιστορία της αρχαίας ελληνικής τέχνης του Τσούντα, στην οποία αναφέρεται ότι το γυμνό στην αρχαία τέχνη ήταν ιδανικό και όχι ρεαλιστική αναπαράσταση της ζωής και ότι η ανάμιξη γυμνών και ντυμένων μορφών ήταν επινόηση ζωγραφική των αρχαίων Ελλήνων και όχι κάτι που αναπαραστούσε τη ζωή. Εδώ το ενηγματικό φόντο με την Νεφέλη, πηγή μεταφυσικού φωτός που είναι δάνειο από τις βυζαντινές εικόνες, δίνει σαφείς νήξεις ότι δεν πρόκειται για αναπαράσταση υπαρκτού χώρου. Οι ανδρικές μεμονωμένες ολόσωμες μορφές, δύο γυμνές και μία ντυμένη που πατούν σε αβαθές προσκήνιο, η έλλειψη δράσης, το κλίμα περισυλλογής, τα απλανή βλέμματα, βλέμματα που δεν συναντώνται, δεν αντικρίζονται, μας υποβάλλουν την εμπειρία του αδιαπέραστου ορίου μεταξύ ζωής και θανάτου. Είναι το κλίμα που χαρακτηρίζει τις επιτύμβιες στήλες, όπως για παράδειγμα αυτή του Ηλισσού. Τέλος, στο κέντρο περίπου του πίνακα, δεσπόζει το τραπεζάκι με την ανθοδέσμη, κρίνα, πασχαλιές και ένα τριαντάφυλλο, τα λουλούδια του επιταφείου σε βάζο μπρούντζινο από κάλικα οβίδας. Η ανθοστήλη αυτή με τον ζωστήρα και το παρατημένο όπλο συγκροτούν ένα ηρωνικό τρόπαιο πένθους. Κλείνω υπογραμμίζοντας ότι για τα δύο αυτά μνημιακά μεταπολεμικά έργα που σχολίασα παραπάνω, τη θυσία της Ιφηγένειας και την ξεχασμένη Φρουρά, οι ερμηνείες ή παρερμηνείες βαραίνουν αποκλειστικά εμένα. Πριν σας ευχαριστήσω, θα ήθελα να προσθέσω δύο τοποθετήσεις του Τσαρούχη που θεωρώ ότι φωτίζουν όσα είπα παραπάνω. Η πρώτη εξηγεί γιατί δεν του άρεσε να μιλάει για το συμβολικό φορτίο κάποιων έργων του. Πολλοί νέοι σήμερα ρωτάνε με απορία τι θα πάθαινε η ζωγραφική μου αν τη φόρτωνα με μηνύματα που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο κόσμο. Πολύ δύσκολο να απαντήσω σε όλα αυτά. Ιδίως σε ανθρώπους που έχουν πάρει πάρα πολύ στα σοβαρά την εποχή μας και τη μοντέρνα τέχνη και βιάζονται να γράψουν ιστορία όπως. Η δεύτερη αποτελεί μια πολύ προσωπική θεώρηση για τον ηρωισμό και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα. Δεν κατηγορώ τους ηρωικούς ανθρώπους, αλλά ο ηρωισμός χωρίς γνώση της τεχνικής, της πολιτικής και της πραγματικότητας είναι ένα μάταιο παιχνίδι. Θα έδινα και τη ζωή μου ακόμα ευχαρίστως για να ωφελήσω την αγαπητή μου πατρίδα που οι παιδικές μου αναμνήσεις την αγίαζαν. Νόμιζα πως πρόσφερα περισσότερα σε αυτήν, λύνοντας τα προβλήματά μου ως ζωγράφος παρά ασχολούμενος με την πολιτική. Πολλοί άνθρωποι μπορούν να ωφελήσουν κάθε κατάσταση χωρίς να φοράνε φυσεκλίκια και να βγάζουν αρημάνιες φωτογραφίες. Αμάν, φτάνουν τα φυσεκλίκια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, αγαπητές συνάδελφοι, για την ωραιότατη και πρωτότυπη
ομιλία σας. Φύγατε από τα καθιερωμένα, τα κοινότοπα δοξαστικά και χωρίς να απομακρύνεστε, καθίστε από την, το θέμα της εκδήλωσής μας που είναι να γιορτάσουμε την 22 Οκτωβρίου, την επέτειο της 22 Οκτωβρίου, δείξατε τα μηνύματα που περνάνε μέσα από την ζωγραφική αλλά και τη σοφία αυτού του ανθρώπου, την Γιάννη Τσαρούχη. Δεν ήταν μόνο μεγάλος ζωγράφος, το δείξατε. Από τις εμπειρίες στον πόλεμο, στην κατοχή, στον εμφύλιο και όλα τα άλλα που συνέβαιναν μέχρι το 40 μέχρι το 50 που φτάζατε περίπου, περνούσε τόσα μηνύματα που νομίζω ότι και ο καλύτερος ρήτορας δεν θα μπορούσε να τα περάσει. Θέλει βέβαια πολλή σκέψη να δημοσιευθεί η ομιλία σας στα πρακτικά της Ακαδημίας και θα τη μελετήσουμε περισσότερο και θα μάθουμε περισσότερα από ό,τι καταλάβαμε σήμερα. Σας συγχαίρω. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που τιμήσατε την εκδήλωσή μας με την παρουσία σας. Λύεται η συνεδρίαση.